κάλεσμα σε όλους τους κριτικούς και στους πολίτες της υπόλοιπης χώρας να στηρίξουν το Βενιζέλιο Νοσοκομείο, το οποίο έχει προκριθεί και συμμετέχει στην τελική διαδικασία επιλογής για να χρηματοδοτηθεί από δωρήτρια εταιρεία με το χρηματικό ποσό των 250.000 ευρώ, προκειμένου να υλοποιηθεί μια μονάδα για την ολοκληρωμένη διαχείριση των νοσοκομιακών υγρών αποβλήτων, απευθύνει ο Διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας του Βενιζέλιου Νοσοκομείου, Στάθης Γρυπάρης. Και εμείς λοιπόν καλούμε τον κόσμο από το Ηράκλειο, από την Κρήτη, αλλά και από όλη την Ελλάδα, γιατί είναι μια πολύ σημαντική πρόταση, να μας ψηφίσει ώστε να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε στο 100% της κλίμακας και όχι στο 50% πια, το οποίο όμως δεν θα ωφελήσει μόνο το νοσοκομείο, αλλά θα ωφελήσει σίγουρα το περιβάλλον του τόπου μας άμεσα, αλλά θα είναι και ένας οδηγός για τα υπά νοσοκομεία της χώρας να το εφαρμόσουν, γιατί αυτό κάποια στιγμή τα επόμενα χρόνια πρέπει υποχρεωτικά να υλοποιηθεί. Σύμφωνα με τον κύριο Γρυπάρη, το Βενιζέλιο Νοσοκομείο είναι ο μοναδικός φορέας που συμμετέχει από την Κρήτη στη διαδικασία ψηφοφορίας, η οποία θα διαρκέσει έως τις 31 Μαΐου. Πρέπει να ψηφίσουμε. Αν είμαστε σε υπολογιστή, σε λάπτοπ, μπαίνουμε στο σύνδεσμο, το short link, το bit.ly/Βενιζέλιο, ή αν είμαστε με το κινητό μας, σκανάρουμε το QR code και μας οδηγεί κατευθείαν στο πεδίο της ψηφοφορίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο έχει εγκατασταθεί από το 2020 πιλωτική μονάδα για την επεξεργασία νοσοκομιακών αποβλήτων στο πλαίσιο προγράμματος που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Πολυτεχνείο Κρήτης και την εταιρεία Medical Waste, με άριστα αποτελέσματα. Είχαμε πάνω από 99,9% εξουδετέρωση στα πολυανθεκτικά μικρόβια και στα φαρμακευτικά υπολείμματα. Εάν δεν υπήρχε αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα, όλα αυτά τα απόβλητα... Αυτά πηγαίνουν, γιατί δεν είναι μόνο το Βενιζέλιο, από όλα τα νοσοκομεία του κόσμου και της χώρας καταλήγουν στον τελικό αποδέκτη που είναι η θάλασσα. Οι βιολογικοί υφιστάμενοι δεν εξουδετερώνουν. Η εκροή της συγκεκριμένης μονάδας είναι βάση των αποτελεσμάτων, των πειραμάτων που έχουν γίνει, έχουν δείξει ότι είναι κατάλληλο για άρδευση για το πράσινο του νοσοκομείου. Με στόχο να υπάρξει χρηματοδότηση για την κατασκευή της εγκατάστασης για το σύνολο των λοιμάτων του Βενιζέλιου Νοσοκομείου, ο κ. Γρυπάρης καλεί τους πολίτες να ενισχύσουν με την ψήφο τους την όλη προσπάθεια, η οποία έχει σημαντικά ωφέλη για το περιβάλλον και ιδιαίτερα για το έδαφος και τη θάλασσα.